Το συγκρότημα των επιβλητικών βράχων υψώνεται πάνω από την Καλαμπάκα, ανάμεσα στην Πίνδο και τα Αντιχάσια. Ο μοναχισμός εδώ ξεκίνησε τον 10ο αιώνα, όταν μοναχοί ασκητές έφυγαν από το Άγιο Όρος και ήρθαν στη Θεσσαλία για να ασκητέψουν στις σπηλιές των πελώριων βράχων. Τον 14ο αιώνα, ο Όσιος Αθανάσιος Μετεωρίτης οργάνωσε την πρώτη κοινοβιακή κοινότητα, ιδρύοντας τη Μονή του Μεγάλου Μετεώρου, καθώς ακολούθησαν μοναχοί και από άλλες περιοχές της Ελλάδος, ιδρύοντας συνολικά 20 μονές. Στις ημέρες μας υπάρχουν 6 ζωντανά, ακμαία και ανακαινισμένα μοναστήρια, τα οποία υποδέχονται φιλόξενα στο αρχονταρίγι τους τον προσκυνητή. Είναι του Αγίου Νικολάου Αναπαυσά, της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, του Βαρλαάμ, του Ρουσάνου, της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Στεφάνου. Τα υπόλοιπα είναι είτε ανακαινισμένα, είτε χωρίς μοναχούς, είτε ερυπωμένα. Δεν σταμάτησε ποτέ. Οι μοναχοί και ασκητές σκαρφάλωναν στις μονές και στις κήτες τους με σκοινιά, με δίχτυα ή και με γυμνά χέρια. Η αναρρίχηση στους βράχους των μετεώρων συνεχίζεται και σήμερα. Αποτελεί όνειρο ζωής για πολλούς λάτρεις του σπορ που έρχονται από κάθε γωνιά της γης.